μάχη του και μας την αποκαλύπτει μέσα από τα λόγια της. Έμεινα εκεί, δίπλα στην πυρά, όλη τη νύχτα μέχρι που ξημέρωσε. Τι είχε απομείνει από τον παλιό ήρωα? Μια αγκαλιά κόκαλα που τα πήραν τα αδέρφια και οι φίλοι του, τα ξέπλυναν με κόκκινο κρασί. Ο Δούριο είπε: «Τούτο κι έγινε, τι είχε γραμμένα η μοίρα, να χαλαστεί το κάστρο, από τη στιγμή που εντός του θα δεχόταν το γιγαντένιο ξύλινο άλογο, που οι πρώτοι αργίτες μέσα κάθονταν, φέρνοντας το θάνατο και τον χαμό στους τρώες». Έχοντας λοιπόν ο ακρίβο... Και βέβαια τον Μπλέλα που μας φιλοξενεί, για να μιλήσουμε και να παρουσιάσουμε το τελευταίο μου βιβλίο με τον τίτλο «Ανδρομάχη» από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Θα ακούσουμε τον Μιχάλη και την Ελένη και τον Γιώργο, θα κάνουμε συζήτηση και βέβαια μπορούμε τη συζήτηση να την γενικεύσουμε όλοι μαζί παρέα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσεις εσύ. Ναι. Ωραία. Ο Κώστας ακρίβως, πιστός στο ραντεβού που δίνει με τους αναγνώστες του, επιστρέφει με ένα νέο έργο, πολύ διαφορετικό σε σχέση με τις τελευταίες δουλειές του. Στο αστυνομικό μυθιστόρημα «Πανδαιμόνιο», η υπόθεση του βιβλίου αφορά την έβρεση ενός γυναικείου πτώματος μέσα σε ένα κελί στο Άγιο Όρος. Πρόκειται για ερωτικό σκάνδαλο, για εθνικό σχέδιο ή για δόλιο έργο του Σατανά? Ξέρεις τι λέει κάπου το Ευαγγέλιο? Ότι είναι ανάγκη να έρθουν στη γη τα σκάνδαλα, γιατί μονάχα έτσι θα δοκιμαστεί ο χριστιανός και η πίστη του. Από την άλλη όμως, είναι καταραμένος εκείνος που θα τα προκαλέσει. Έτσι λένε οι γραφές. Στο ιστορικό μυθιστόρημα «Πότε διάβολος, πότε άγγελος», θέμα είναι η ζωή του Γιώργου Καραϊσκάκη, έτσι όπως την αφηγείται ένα παλικάρι του, ο Μήτρος Αγραφιώτης. Ήταν άνθρωπος βελαλής, πότε καλός και πότε όχι. Μέσκιαζε ο ίσιος του. «Όσο μου μένεται ακόμα να ζήσω, τον καπιτάνο δεν πρόκειται να τον βγάλω ποτέ σ' από το μυαλό, μήτε από την καρδιά. Τι με είχε σαν παιδί δικό του και εγώ αυτόν, καλύτερο και από πατέρα». Στο μυθιστόρημα μαθητείας Γάλα Μαγνησίας, η πλοκή περιστρέφεται γύρω από τις περιπέτειες μιας παρέας εφήβων που φυτά σε ένα εκκλησιαστικό υποτροφείο του Βόρου και το μυαλό και η ψυχή τους στιγματίζονται από τον πληγμό ενός μαθητής του. Ήσασταν φίλοι, κάνατε παρέα, το συμπαθήκατε. Λοιπόν, το βιβλίο «Ανδρομάχη» έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Αναφέρεται στην ιστορία της ζωής της βασίλισσας της Τρίας της Ανδρομάχης, της γυναίκας του Έκτορα, και επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο τι έγινε μετά την άλωση της Τρίας, όταν πλέον η Ανδρομάχη θα συλληφθεί εχμάλωτη από τους Έλληνες, θα την φέρουν εχμάλωτη στην Ελλάδα, καθοδόν θα βιαστεί από τον γιο του Αχιλλέα, τον Νεοπτόλεμο, και όταν πλέον θα γεννήσει αυτό το παιδί που το προϊόν του βιασμού, θα έρθει στην ανάγκη ή να το μισήσει ή να το αγαπήσει. Και έτσι βλέπουμε να πορεύεται όλη τη ζωή μέχρι που θα ενηλικιωθεί, θα γεράσει και κάποια στιγμή με το γιο της στον Πέργαμο θα καταφύγουν στη Μικρά Ασία, όπου θα ιδρυθεί η νέα πόλη Πέργαμος.